είμαστε εδώ σήμερα για το να διαμαρτυρηθούμε ενάντια στις εξαγγελίες που υπάρχουν για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Οι ρυθμίσεις που έχει προαναγγείλει ο Υπουργός είναι λίγο πολύ γνωστές. Αφορούν την εισαγωγή οριζόντιου τεκμαρτού εισοδήματος 10.920 ευρώ ετησίου εισοδήματος για όλους, ανεξαιρέτως τους ελεύθερους επαγγελματίες. Εμείς αυτό που έχουμε να πούμε και ως δικηγόροι, το οποίο πιάνει και όλους τους κλάδους που πλήττονται, είναι ότι αυτό μπορεί να γίνεται μεν στην πάταξη, στο όνομα της πάταξης της φοροδιαφυγής, όμως αυτό το οποίο είναι γνωστό και στον Υπουργό αλλά και σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο είναι ότι υπάρχει μεγάλη πλειοψηφία των αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων αυτή τη στιγμή, οι οποίοι δηλώνουν κάτω από αυτό το εισόδημα, όχι επειδή βγάζουν περισσότερα και δεν τα δηλώνουν, αλλά επειδή πράγματι βγάζουν τόσο λίγο. Μιλάμε για ειδικές κατηγορίες όπως κατ' ουσίαν μισθωτοί δικηγόροι, οι οποίοι ενώ είναι κατ' ουσίαν μισθωτοί, τυπικά φαίνονται ως αυτοαπασχολούμενοι, δουλεύουν με 500 έως 700 ευρώ το μήνα και καταλήγουν γι' αυτό το λόγο να έχουν λιγότερα από όσο βγάζει και ένας μισθωτός με τον κατώτατο μισθό. Μιλάμε για γυναίκες συναδέλφους οι οποίες έχουν γεννήσει, οπότε κατ' ουσίαν υποαπασχολούνται. Μιλάμε για συναδέλφους οι οποίοι κρατάνε τυπικά ενεργή την έναρξη, το γραφείο τους, για να συμπληρώσουν τα απαραίτητα χρόνια ασφάλισης να μπορέσουν να βγουν στη σύνταξη. Μιλάμε ακόμη και για απλούς αυτοαπασχολούμενους, οι οποίοι είναι πολύ πιθανό, ειδικά μετά από τις απανωτές κρίσεις, να έχουν ζημίες ή ακόμη και αν καταφέρουν να έχουν κάποια κέρδη, αυτά να υπολείπονται σε σχέση με αυτά τα οποία μπορεί να βγάζει ένας μισθωτός. Αυτά δεν είναι άγνωστα. Το μόνο που θέλω να πω εδώ είναι ότι μετά από πίεση που υπάρχει σε όλο το δικηγορικό κλάδο, πιέστηκε και ο Δικηγορικός Σύλλογος να πάρει απόφαση και αποχής αλλά και συμμετοχή στη σημερινή κινητοποίηση. Και αυτό το οποίο θέλουμε είναι να κλιμακώσουμε τους αγώνες μας, να γνωρίσει ο κόσμος ακριβώς το γεγονός ότι πληττόμαστε άδικα και να ανατραπεί, να αποσυρθεί αυτό το νομοσχέδιο στην πράξη.